Σαββατοκύριακο όλοι συζητάγαμε το εξής. Εάν αποσύρθηκε ή όχι το αίτημα για έκδοση διατάγματος κατά των επιδημιολόγων από τους πολίτες. Λοιπόν, έχουμε μαζί μας τον κύριο Γεωργιάδη. Κύριε Γεωργιάδη, καλή σας ημέρα. Καλημέρα σας. Είναι πραγματικά ότι διαβάζαμε και λεγόταν ότι η νομική υπηρεσία είπε ότι αποσύρθηκε το αίτημα για έκδοση διατάγματος των επιδημιολόγων. Ωστόσο, κύριε Γεωργιάδη, να μας πείτε τελικά, αποσύρθηκε ή όχι. Θα ήθελα να το διευκρινίσω. Η ανακοίνωση του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Νομικής Υπηρεσίας, για κάποιο λόγο, ήταν λαθασμένη στο σημείο όπου ανέφερε ότι έγινε εισήγηση σε εμάς να αποσύρουμε εναντίον των επιδημιολόγων και εμείς το αποδεχτήκαμε. Στην πραγματικότητα, και το έχω διευκρινίσει ξανά όταν με είχα ρωτήσει, είχαμε κάνει μια αγωγή εναντίον του κράτους, του Υπουργού Υγείας και των μελών της επιδημιολογικής ομάδας. Έκαναμε παράλληλα και μια αίτηση που ετοίμασε προσωρινό διάταγμα για αναστολή των διαταγμάτων που εκδίδει ο Υπουργός και το κράτος, όχι οι επιδημιολόγοι. Οπότε, την ημέρα της δικάσης μου, επειδή είχαμε επιδόσει σε όλους και τους επιδημιολόγους και την αγωγή και την αίτηση, θεώρησα σκόπιμο να πάρω τους συναδέλφους μου προτού εμφανιστούν στην υπόθεση και να τους αναφέρω ότι, και να τους διευκρινίσω ότι η αίτηση, μόνο η αίτηση για το προσωρινό διάταγμα, λογικά απευθύνεται εναντίον του Υπουργού και του κράτους, διότι είναι αυτοί που εκδίδουν τα διατάγματα. Ναι. Και έκανα και αυτή τη διευκρίνηση και στο δικαστήριο. Ουδέποτε έγινε με τον τρόπο που εισηγήθηκε την ανακοίνωση της νομικής υπηρεσίας, ότι δηλαδή μου εισηγηθήκα να αποσύρω μια αίτηση και το αποδέχτηκα. Και άρα, πούμε δηλαδή, που αναγκάζομαι να το αναφέρω αυτό το πράγμα. Όχι, απλώς να το ξεκαθαρίσουμε ότι το αίτημα για έκδοση διατάγματος κατά των επιδημιολόγων, δηλαδή όχι το προσωρινό αυτό που λέτε εσείς απέναντι στο κράτος και το Υπουργείο που ουσιαστικά παίρνει τις αποφάσεις στο κράτος. Αυτό το κράτος βγάζει τα διατάγματα. Οι επιδημιολόγοι κάνουν εισηγήσεις. Δεν αφορά αυτό. Αφορά την πρώτη αγωγή που είχε να κάνει συνολικά και για το Υπουργείο Υγείας και για τους επιδημιολόγους. Παραμένει αυτό το αίτημα. Σωστά. Ναι, η αγωγή η οποία είναι εναντίον του κράτους, του Υπουργού Υγείας και των μελών της συμβουλευτικής ομάδας. Ναι. Η ισχύ είναι αγωγή η οποία έγινε για παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων των πελατών μας, των 103 ατόμων που είναι στην αγωγή, και για λόγους αμέλειας. Ο λόγος που έβαλαμε την επιδημιολογική ομάδα είναι επειδή ο Υπουργός επικαλείται πάντοτε τις συμβουλές της επιδημιολογικής ομάδας. Οπότε, επειδή είναι οι επιστήμονες που συμβολεύουν και βασίζεται πάνω τους, εάν εισακουστούν οι θέσεις μας στο δικαστήριο μέσω επιστημονικής γνωμάτευσης και μαρτυρίας που θα παρουσιαστεί από άλλους επιστήμονες. Αν λοιπόν αποδειχθεί από αυτά ότι ήταν αμελείς αυτές οι συμβουλές, δεν ήταν ορθές, πιθανόν είτε όλοι είτε κάποιοι από τους επιδημιολόγους ή τα άτομα της συμβουλευτικής ομάδας, διότι δεν είναι όλοι αντιλαμβάνουν επιδημιολόγοι, να βρεθούν ότι είναι υπεύθυνοι για αμέλεια, για τις συμβουλές που έδιναν στον Υπουργό, τον οποίο τον είχαν οδηγήσει στο συμπέρασμα ότι θα έπρεπε να βάλει αυτά τα περιοριστικά μέτρα, αυτά τα δρακόντια ασφαλιστικά μέτρα, όπως είναι το lockdown, όπως είναι η υποχρεωτική rapid test, όπως είναι το safe pass, που υποχρεώνει τους πολίτες να κάνουν κάθε 72 ώρες το rapid test ή να κάνουν εμβολιασμό κτλ. Οπότε, ναι. Αυτός είναι ο στόχος. Αυτός είναι ο λόγος που είχαμε βάλει τους επιδημιολόγους, τα μέλη της Συμβουλευτικής Επιτροπής ή στην αγωγή. Και δεν σημαίνει ότι όλοι από αυτούς είχαν πράγματι συμβουλέψει τον Υπουργό με συγκεκριμένα πράγματα. Μπορεί ένας από αυτούς ή δύο από αυτούς. Αυτό θα φανεί. Όμως επειδή είναι σαν σύνολο που παρουσιάζεται τον ότι είναι από τις απόψεις των μελών της Συμβουλευτικής Επιτροπής που βγαίνουν αυτά τα αποφάσεις, θεωρήσαμε σκόπιμο και σωστό κατά την άποψή μου
να βάλουμε και τους, αυτούς τους ανθρώπους στην αγωγή. Άρα, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, κύριε Γεωργιάδη, αν και έχει παρέλθει το lockdown, αν και έχουν γίνει κάποιες χαλαρώσεις, οι πελάτες, αυτοί 103 πολίτες που εκπροσωπείτε εσείς, δεν θα κάνουν πίσω, αλλά θα συνεχίσουν να επιμένουν στην αγωγή για αυτές τις υποθέσεις, για αυτές τις δύο υποθέσεις, όπως είπατε. Ποια θα είναι η συνέχεια, ενώ πώς προχωρεί τώρα? Ωραία. Θα συνεχίσουν οι αγωγές, επειδή θεωρούμε ότι προκύψασαν θέματα για τα οποία δικαιούνται θεραπείες. Δηλαδή, έστω και αν φύγουν όλα τα μέτρα, δεν πάβει από το να έχουν ήδη υποστεί κάποιες αρνητικές συνέπειες, για τις οποίες ζητούν αποζημιώσεις. Μάλιστα. Παράλληλα, φυσικά, ζητούσαν και άλλη θεραπεία για την ακύρωση των διαταγμάτων αυτών. Είναι μια επιβολή περιοριστικών μέτρων με αυτόν τον τρόπο. Δηλαδή, χωρίς την έγκριση της Βουλής. Τώρα, όσον αφορά το αίτημα μας για το διάταγμα των προσωρινών που στρέφεται εναντίον του Υπουργού και του κράτους, αυτόν, όταν εμφανιστήκαμε τις προάλλες στην υπόθεση, η συνάδελφος από το Γραφείο του Γενικού Εισαγγελέα αγόρευσε για να μεταφέρει την ημερομηνία της εκδίκασης πολύ μακριά. Ζήτησε δηλαδή μια μακρινή ημερομηνία και ήθελε να μπει αυτή το Σεπτέμβριο. Εμείς φέραμε ένσταση σε αυτόν το αίτημα της και το δικαστήριο νιοθέτησε τις θέσεις μας ότι δηλαδή γύρονται θέματα που άπτονται του δημόσιου συμφέροντος, επηρεάζονται συνταγματικά δικαιώματα των πολιτών και παρανομίες νομοθεσίας για τις οποίες θα πρέπει να εξεταστούν. Αυτά θεωρείται ότι είναι επίγον η φύση της υπόθεσης αυτής και αυτόν άλλωστε διέταξε την Γραφείο του Γενικού Εισαγγελέα να καταχωρήσουν την ένσταση μέχρι τις 23 του Ιούνιου και όρισε σε απευθεία ανακρόαση την υπόθεση την 1η του Ιούλη, η ώρα 10:30 για ακρόαση. Άρα 1η του Ιούλη ουσιαστικά θα είναι η συνέχεια, κύριε Γεωργιάδη, σωστά? Η 23 του Ιούνιου θα είναι η μέρα που θα πρέπει μέχρι τότε να πάρουμε την ένσταση, γραπτή ένσταση από την εισαγγελία και 1η του Ιούλη θα είναι η ακρόαση. Κύριε Γεωργιάδη, παράλληλα θα συνεχίσουν και τα δικόγραφα της αγωγής, δηλαδή καταχώρηση λεπτομερούς έκθεσης απέτησης, υπεράσπισης από την άλλη πλευρά, θα κλείσουν αυτά τα δικόγραφα σε μια φάση και θα οριστεί και αυτή για ακρόαση. Το διάταγμα το ζητούμε, διότι είναι μια θεραπεία που δικαιούται οποιοδήποτε κάνει αγωγή, αν πληρούνται οι προϋποθέσεις, να δοθεί προσωρινό διάταγμα και σε αυτήν την περίπτωση ζητούμε την αναστολή των διαταγμάτων που εκδίδει ο Υπουργός, την παρεμπόδιση δηλαδή να επιβάλλονται περιοριστικά μέτρα χωρίς να ακολουθείται η νομοθεσία. Ένας σοβαρός παράγοντας, τον οποίο επικαλούμαστε εμείς για να δοθεί το διάταγμα, είναι ότι τα διατάγματα είναι παράνομα. Δηλαδή δεν έχει ακολουθήσει η νομοθεσία. Η νομοθεσία κυπριακή, η οποία δεν έχει αλλάξει, προβλέπει ξεκάθαρα ότι οποιοδήποτε κανονισμοί εκδίδονται από το Υπουργικό Συμβούλιο υπό τον αξιοθεωρημένο υπουργό, αυτή την περίπτωση, θα πρέπει να κατατέθονται στη Βουλή για έγκριση. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Δεν έχει γίνει αυτό το πράγμα και θεωρούμε ότι αυτό είναι πολύ σοβαρό, διότι αγγίζει άλλα θέματα δημόσιου συμφέροντος, τη ένωμη τάξη, παραδείγματα προς τους πολίτες και όσο και αν δικαιολογούνται κάποια μέτρα, δεν πάβει από το ότι θα έπρεπε το κράτος να ακολουθήσει την νομιμότητα. Αυτό λέμε εμείς. Κύριε Γεωργιάδη, θα είμαστε σε επικοινωνία. Βεβαίως θα ξαναμιλήσουμε και όταν θα έρθουν κοντά οι μέρες από την 1η Ιουλίου. Θα είμαστε λοιπόν σε επικοινωνία για να τα βλέπουμε μαζί. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Καλημέρα σας και πολύ καλή εβδομάδα, κύριε Γεωργιάδη. Καλημέρα σας επίσης. Σας ευχαριστώ πολύ.